ένας από τους κορυφαίους ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Ποιητής με πολιτική συνείδηση, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για τις ιδέες του. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925. Σπούδασε ιατρική και ειδικεύθηκε ως ακτινολόγος στη Βιέννη. Πήρε μέρος στην αντίσταση ως τέλεχος της ΕΠΟΝ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1942 από το περιοδικό «Πειραϊκά γράμματα». Εκτελώντας χρέη και αρχισυντάκτη, το 1944 συνεργάστηκε με το φοιτητικό περιοδικό «Ξεκίνημα», πόλος συσπήρωσης των προοδευτικών νέων λογοτεχνών της πόλης, και το 1945 εξέδωσε με δικά του έξοδα την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Εποχές». Αν και προχώρησε στην έκδοση μια σειρά ποιητικών συλλογών τις επόμενες δεκαετίες, θα έπρεπε να περιμένει ως το 1979, σχεδόν 35 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου του, ώστε να δει να τυπώνεται η συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του χωρίς δικά του έξοδα. Δημοσίευσε ποιήματα και κριτικά σημειώματα σε πολλά περιοδικά, ενώ είχε και πυκνή παρουσία στην εφημερίδα Αυγή με κείμενα για θέματα λογοτεχνικά και πολιτικά. Εξέδωσε το περιοδικό «Κριτική», υπήρξε μέλος της εκδοτικής ομάδας των 18 κειμένων, των νέων κειμένων και του περιοδικού «Η Συνέχεια». Επιτύμβιον. Πέθανες και έγινες κι εσύ ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 36 στέφανα σε συνοδέψανε, 3 λόγοι αντιπροέδρων, 7 ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. Άρε Λαβρέντι, εγώ που μόνο το ξέρα τι κάθαρμα ήσουν, τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα. Κοιμού εν ειρήνη, δεν θα έρθω την ησυχία σου να ταράξω. Εγώ μια ολόκληρη ζωή μες στη σιωπή θα την εξαγοράσω, πολύ ακριβά, και όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκείο. Κοιμού εν ειρήνη, ως ήσουν πάντα στη ζωή, ο καλός, ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. Δε θα είσαι ο πρώτος, ούτε δάκιο τελευταίος.